την Λίζα Ξανθοπούλου, μαέστρο και καλλιτεχνική συντονίστρια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον FM 100. Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε για τη μουσική, έτσι, για τη δράση της ορχήστρας, που είναι η ορχήστρα της πόλης μας, που είναι οι φίλοι μας, τα παιδιά μας, οι γνωστοί μας που παίζουν, έτσι, που δημιουργούν και που εμείς τους απολαμβάνουμε. Και είναι αυτό κάτι πολύ δικό μας. Φυσικά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που γίνεται από μας μόνο για μας, έτσι δεν είναι? Η ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι για τους δημότες της Θεσσαλονίκης. Είναι για τους δημότες. Θέλω να πω ότι οι δράσεις της θεωρώ ότι επεκτείνονται και ενδεχομένως να έχει και ένα όρμα διαφορετικό. Αλλά ωστόσο είναι κάτι δικό μας. Είναι όπως το δημοτικό ραδιόφωνο και η δημοτική τηλεόραση. Ναι, είμαστε ξαδερφάκια. Είμαστε ξαδερφάκια. και νομίζω είμαστε και συνομήλικοι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί και εμείς τη χρονιά που μας πέρασε κλείσαμε τα 30 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε το και εδώ. Τότε πραγματικά είμαστε και δίδυμα. Είμαστε δίδυμα ξαδερφάκια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν, βρεθήκαμε εδώ απόψε για να συζητήσουμε για την δράση της ορχήστρας. Και εσείς είστε καλλιτεχνική συντονίστρια από τον Απρίλιο του 2018, έτσι? Μάλιστα, το πρόσφατα. Οπότε θα μιλήσουμε για αυτήν την περίοδο, για το τι έχει γίνει, αλλά κυρίως να δούμε και τι θα δούμε, τι να περιμένουμε μέχρι να κλείσει η χρονιά, έτσι? Μάλιστα. Για μετά υπάρχουν σχέδια? Φυσικά, έχουμε να πούμε. Να πούμε σχέδια τώρα? Όχι, αλλά ξεκινάει ο προγραμματισμός του επόμενου εξαμήνου, που και αυτός θα έχει κάποιο κόνσεπτ, θα έχει κάποιες συναυλίες με κάποια συχνότητα για τον πολύ ή τον λίγο κόσμο, ένα μπουκέτο ιδεών να καλύπτει όλα τα γούστα και πολύ εκπαιδευτικός σκοπός και ρόλος της ορχήστρας. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Για όλες τις ηλικίες, δηλαδή και για τα σχολεία και για τα γυμνάσια και για τους νέους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, συνθέτες, μαέστρους, χοροδιακά σύνολα. Νομίζω είναι ένας σκοπός της ορχήστρας αυτός. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις που θα συμβούν προσεχώς και μετά θα μιλήσουμε για τη μουσική στην πόλη και για το σκοπό της ορχήστρας και για τους μουσικούς και αυτά που λέγαμε εκτός αέρα για το τελικά τι είναι η μουσική, ποια είναι η αξία της μουσικής, πώς αξιολογούμε τη μουσική και όλα αυτά. Σιγά σιγά θα τα κάνουμε και θα ακούσουμε και μουσική στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, τρεις εκδηλώσεις έπονται. Να ξεκινήσουμε με αυτήν την που θα γίνει την Δευτέρα στις 3 του Δεκέμβρη, έτσι? Μάλιστα. Είναι μία συμπαραγωγή. Μας στεγάζουν οι Πρετανικές Αρχές δωρεάν και μας παρακίνησαν να κάνουμε μια συναυλία Ελλήνων συνθετών, όπου σχεδιάσαμε κι εμείς με τη σειρά μας κάτι που το να αφήσει σε νέους ανθρώπους κάτι εντυπωσιακό, θα έλεγα, τη μάθηση και την εμπειρία. Όλους αυτούς τους μήνες στείλανε περίπου 25 συνθέτες και 20 μαέστροι. Ήταν δηλαδή ένα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, ήταν ένα κάλεσμα. Ήταν ένα κόλφο προς νέους συνθέτες. Προς νέους συνθέτες και νέους μαέστρους συγχρόνως. Θα μπορούσε να μπει κανείς με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Ναι, και νέους μαέστρους και νέους συνθέτες. Ακριβώς. Δηλαδή καλούνται νέοι μαέστροι να διευθύνουν έργα νέων συνθετών. Μια πολύ δύσκολη δουλειά αυτή, γιατί η σύγχρονη μουσική έχει και δύσκολη σημειογραφία, είναι και πιο σύνθετη. Εν πάση περιπτώσει, δηλώσαν κάποιοι συμμετοχή. 7 έργα ψηφίστηκαν και από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθύτα, που είναι πολύτιμος συμπαραγωγός μας, και από την Καλλιτεχνική μας Επιτροπή, και ψηφίστηκαν και 7 καλύτεροι από αυτούς που μας στείλαν συμμετοχή. Οπότε τη Δευτέρα θα παρελάσουν 7 αρχιμουσικοί μπροστά στην ορχήστρα μας, να διευθύνουν 7 εξάλεπτα, 7 λεπτά, 8 λεπτά έργα, και μάλιστα στη θεματική των έργων όλων αυτών είχαμε ζητήσει να αφορούν
την πόλη της Θεσσαλονίκης ή την ιστορία ναι. της. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και βρήκανε πραγματικά οι συνθέτες πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές. Όπως οι Μαγεμένες, όπως ο Βαρδάρης. Κάποιο άλλο έργο παρουσιάζει τις διάφορες ιστορικές στιγμές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αυτό δηλαδή πέρα από το... την εκδήλωση σαν εκδήλωση και το κατά πόσο θα ανταποκριθεί ο κόσμος έχει συμβεί το εξής τώρα. Έχουν έρθει σε επαφή αρχή μουσική, νέοι άνθρωποι με νέους συνθέτες, έτσι, έχουν έρθει σε επαφή, έχουν εμπλακεί, έχουν συνεργαστεί, ο ένας έχουν δώσει οι συνθέτες τα έργα τους για να τα διευθύνουν η αρχιμουσική και εμπλέκεται και το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και η Συμφωνική Ναι, ακριβώς. Κάθε μέρα πρωί είμαστε η ορχήστρα μας και από πίσω 14 με 15 άτομα, 20, όπου εναλλάσσονται, μαθαίνουν όλοι από όλους, συμβουλεύουν όλοι ναι. όλους. Ναι. Η ορχήστρα προσφέρει ανεκτήμητες εμπειρίες. Φερρυπίν, κάποιοι συνθέτες γράψανε κάποια πράγματα που ήταν αναδελφικά, δεν παίζονται. Ή κάποιοι μαέστροι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Οπότε ο ίδιος ο μουσικός μιλάει μαζί τους και τους λέει ότι πρόσεξε γιατί αυτό δεν περνάει καλά σε μένα. Δηλαδή είναι αυτές οι εμπειρίες που σε μια επαγγελματική εμπειρία οι μουσικοί συνήθως δεν μιλούν. Είναι ναι. πολύ κέρδος αυτό για τον μαέστρο. Είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το περιγράφεις, γιατί ο καθένας θα αναμετρήσει τις δυνάμεις του, το έχει κάνει ήδη, έτσι. Αν μπορούν τα κομμάτια του, η μουσική του να παιχτεί, αν μπορούν να τη διευθύνουν, δηλαδή ο καθένας και ανταλλάσσουν και τις εμπειρίες και τις γνώσεις Φυσικά τους. Φυσικά και γνωριμίες βέβαια. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί ακούμε ότι τώρα, σήμερα είναι κάποιοι σημαντικοί, αλλά πριν από 30 χρόνια ήταν και εκείνοι ασήμαντοι, αλλά αυτά είναι όλα φυτώρια μεγάλων καλλιτεχνών που έχουμε την ευτυχία να συμβάλλουμε κι εμείς σε κάποια εκπαίδευση. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτό ήταν ένα εργαστήριο. Ακριβώς. Ναι. Και θα παρουσιαστεί στο κοινό τη Δευτέρα, σε εμάς εδώ. Στις 9 η ώρα, στο αίθουσα τελετών του Απίθυντα. Στις 9 η ώρα, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, με ελεύθερη είσοδο. Ναι. Σωστά τα λέω, έτσι. Βεβαίως, ναι. Και θα παρουσιαστεί και στη Βέρεια. Όχι. Αυτή ήταν μια άλλη συναυλία προγραμματισμένη που δεν θα είναι. Ωραία. Άρα θα είναι μια και μοναδική συναυλία. Και μετά, στη συνέχεια... Μετά στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε με συνθέσεις, διασκευές, ενορχιστρώσεις και μουσική επιμέλεια του Θεσσαλονικίου Αρχιμουσικού Άλκη Μπαλτά τη μουσική επένδυση του πολύ αγαπημένου παραμυθιού Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαμα. Έτσι, αυτό είναι. Με πολύ χαρά βλέπω ότι η προπόληση πάει με τρέλα. Το συζητούσα με μία συνάδελφο τώρα τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι δεν αρκεί μία συναυλία. Νομίζω ότι φαίνεται πολύ. Πρέπει να ξέρετε ότι οι παραγωγές μας έχουν αρκετά έξοδα, οπότε μια επανάληψη είναι λίγο δύσκολη. Αν ο κόσμος το θελήσει όμως, όλα γίνονται. Ναι, όλα γίνονται. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Αυτό θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου. Στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα φίλων. Το πρωί μουσικής. Θα έχουμε μια πρωινή μουσική δοκιμή για παιδιά σχολείων. Ναι. Και το βράδυ για μικρούς, μεγάλους δηλαδή, και μεγάλους που νιώθουν μικροί. Ορίστε. Την πρόβα Τζενεράλε. Δηλαδή, την πρόβα Τζενεράλε, ναι. Αλλά θα είναι. Για τα σχολεία. Πλήρης, ναι. Θα είναι πλήρης. Ναι. Και το βράδυ η παράσταση κανονικά μικρή μάλιστα. Ο κύριος Τριβιζάς μας έχει δώσει τα πνευματικά του δικαιώματα και υπάρχει και η πιθανότητα να έρθει μάλιστα. Σήμερα συζητούσαμε γι' αυτό. Θα είναι μια όμορφη βραδιά. Τη μουσική γράφει ο Άλκης Μπαλτάς. Ναι, συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου και ένα ensemble αρπών, 15 τον αριθμό. Αυτά πρέπει να μας τα πεις. Γιατί μάλλον θα κατέβουν οι αγγέλοι. Αυτά πρέπει να μας τα πεις, ναι, ναι. Θα σκάσουν μπαλόνια. Ναι. Δεν λέω κάτι άλλο. Αυτά, όχι. Γίνεται spoiler μετά. Αλλά κάπως αν προσπαθήσεις να το φανταστείς, δεν μπορείς να. Παραμυθένιο θα το φανταστείς. Μιλάμε για παραμύθι. Το ευχόμαστε. Μιλάμε για μουσική πάνω στο γραμμένο πάνω. Υπάρχει αφήγηση. Υπάρχει αφήγηση. Του
του παραμεθιού και μουσική. Έτσι, όλα αυτά ο Άκης Μπαλτάς με την κυρία Κρίστινα που διδάσκει την χοροδία του Μουσικού Σχολείου, η Κατερίνα Κίτσου που είναι καθηγήτρια άρπα στις άρπες. Και όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να το. Εμείς σκηνοθετημένο να το παρουσιάσουν. Λοιπόν, να πάμε και στην τρίτη εκδήλωση. Έχει... Από την παιδιά που είπατε την τρίτη, μήπως ξέρετε κάτι για τρίτη και 13. Όχι, όχι, όχι. Παρουσιάσαμε πραγματικά μια αρκετά καινοτόμα παράσταση, διαδραστική, ορχήστρα μαζί με τους όπερα Καωτή και ένα ντουο ενός τενόρου και ενός δραμίστα, οι οποίοι και αυτοί είναι αρκετά τρελοί όσο εμείς. Και η παράσταση είχε έτσι αστεία κωμικά στοιχεία και... Αυτό ποτέ έγινε? Τρίτη και 13. Νοεμβρίου, πριν από λίγες μέρες. Ναι, το βλέπω, ναι. Όλες οι κακοτυχίες τελειώσαν από τότε, είναι όλα καλύτερα. Ξορκίσαμε το κακό με τη μουσική. Πάμε να πούμε και για την τρίτη εκδήλωση και μετά θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε μουσική από αυτά που έχεις επιλέξει εσύ και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε για τη μουσική και για την ορχήστρα. Να πούμε όμως και εν ώψη πρωτοχρονιάς τι ετοιμάζει. Ναι, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, 30 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν την πρωτοχρονιά, παρουσιάζει η ορχήστρα μας ένα εορταστικό μουσικό καλά με μια σοπράνο της πόλης μας, της Ιρανούς Τσαλικιάν, και υπό τη διεύθυνση του μονίμου αρχιμουσικού του κυρίου Χάρη Ηλιάδη. Ένα μπουκέτο από όπερες, από άριες από όπερες, εισαγωγές, ιντερλούδια, σουίτες. Γενικά είναι μια ημερομηνία που ο κόσμος εισραίει και πάλι στις αίθουσες, γιατί θέλει λίγο να ακούσει ποιοτική μουσική και να γιορτάσει, να ξεχαστεί και να περάσει όμορφα. Την Τετάρτη δηλαδή στις 30 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Είμαι 100 στο Δημοτικό Ραδιοφώνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε καλεσμένη απόψε τη Λίζα Ξανθοπούλου, καλλιτεχνική συντονίστρια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και μαέστρο. Και αφού είπαμε προηγουμένως το προηγούμενο ημίωρο για τις παραστάσεις, για τις δράσεις της ορχήστρας μέχρι να τελειώσει η χρονιά, δηλαδή για το μήνα που μας έρχεται, πάμε να δούμε τελικά, να μιλήσουμε για αυτό το ξαδερφάκι μας, για την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Να πούμε για τις δράσεις γενικότερα, για το όραμα της ορχήστρας. Το όραμα της ορχήστρας είναι... Το σκοπό, τι υπηρετεί, έτσι, γιατί υπάρχει η ορχήστρα, τι είναι για μας η ορχήστρα. Η ορχήστρα είναι φορέας πολιτισμού καταρχήν, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, παιδείας και... Πραγματικά αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε πολύ για να είμαστε πολύ κοντά σε πολλούς, με την ελπίδα ότι σιγά σιγά θα στελεχωθούμε λίγο περισσότερο, γιατί με τα χρόνια μείναμε λιγότεροι, η αλήθεια. Όντως εκ του νόμου έχει αλλάξει νομικό πρόσωπο η ορχήστρα και απόκτησε πολλές οργανικές θέσεις που αν μπορέσει ο Δήμος να τις ανοίξει θα γίνουμε περισσότεροι. Αυτή είναι η δυστοκία της εποχής. Ναι, 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 δυστυχώς. Αλλά αν υπάρχει βούληση όλα γίνονται. Αν θέλουμε όλα γίνονται. Ναι. Δηλαδή αν πάρουμε λίγα από εκεί, λίγα από εδώ και τα μετακινήσουμε κατά τη γνώμη μου, έτσι την ταπεινή. Παρ' όλα αυτά η μουσική αυτής της ορχήστρας είναι πάρα πολύ... πολύ καλή, έχουν μεγάλη θέληση να κρατήσουν την ορχήστρα ζωντανή και πιστεύω ότι θα ανθίσει, θα έρθει και νέο αίμα και την επόμενη δεκαετία θα την δείτε με πολύ άλλο πρόσωπο. Αυτό το νέο αίμα πώς το βλέπεις εσύ σε ό,τι αφορά στην πόλη μας, δηλαδή τι γίνεται με τη μουσική στην πόλη μας, υπάρχουν άνθρωποι με θέληση, με όρεξη, υπάρχουν μουσικοί, υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν μουσική και επιμένουν γιατί... Δεν είναι και ένα επάγγελμα, πώς να το πεις, είναι, έτσι, ναι. Δεν είναι επάγγελμα. Εκτός αν θέλει αφοσίωση, απαιτεί αφοσίωση. Αφοσίωση, συγκέντρωση, συνέπεια, σοβαρότητα
Και δεν νομίζω ότι θα το κάνει κάποιος απλά για να γίνει δάσκαλος μουσικής. Όχι, δηλαδή, όχι. Έτσι δεν είναι. Mm. Έχω αυτή την άποψη, είναι υποκειμενική. Πρέπει να θέλει και να αφιερωθεί και φυσικά να του δοθούν ευκαιρίες και να ανοιχτούν και ορίζοντας. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη? Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη μας ελπίζουμε ότι θα υπάρξει το νέο αίμα, γιατί παλιότερα, όταν εγώ ήμουνα μικρότερη και νεότερη και τα λοιπά, υπήρχαν πολύ καλές πρωτοβουλίες από ιδιωτικά δία, από το κρατικό δίο, ναι, που έβγαλε πραγματικά πολύ, πολύ καλούς καλλιτέχνες. Το ίδιο βλέπω και τώρα, όχι, δεν έχω αρνητική σκέψη. Απλά είναι λίγο πιο αλλοπαρμένη, θα έλεγα, με τα social media και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπω πολλές ορχήστρες νέων, για παράδειγμα. Αισιοδοξώ. Σε μερικά όργανα ορχήστρες αρχίζουν να ανησυχώ. Δηλαδή πρέπει οι γονείς να κατευθύνονται σε πνευστά όργανα που δεν υπάρχουν. Σε πνευστά. Ναι. Δηλαδή, δεν προτιμούν τα πνευστά. Ναι, πρέπει ένα όργανο που λέγεται κόρνο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε 10 παιδιά αύριο να πάνε στο δύο και να αρχίσουν να μαθαίνουν κόρνο. Ναι. Ξέρεις, αυτό ανάβει τα λαμπάκια στα μυαλά κάποιων, ενδεχομένως και τα δικά μας. Να που θα βρουν δουλειά, να που θα βρουν δουλειά. Πράγματι, έτσι και αρχίσετε αύριο κόρνο στην κόρη σας, σε 15 χρόνια θα έχει πάρα πολύ καλή εργασία. Ναι, για σκέψου, είδες. Κόρνο, φαγκότο, ας με πάρουν τηλέφωνο να τους εξηγήσω για την επαγγελματική αποκατάσταση. Τα πνευστά. Και να δούμε και κάπου με ένα άλλο μάτι, εντάξει, πέρα από αυτό. Αυτό αφορά στους μουσικούς, σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, σε αυτούς που η ζωή τους είναι η μουσική. Υπάρχουν και εμείς οι υπόλοιποι, που τη μουσική την απολαμβάνουμε. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε η ορχήστρα είναι για μας. Για μας δεν είναι? Εννοείται. Είναι για κάποιον που έχει εκπαιδευμένο αυτή η μουσική κατάρτιση? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εξού και όλα τα μεγάλα διάσημα έργα που έχουν απομείνει από την λεγόμενη κλασική μουσική, αν και ο όρος δεν είναι τόσο δόκιμος. Αυτό που λέμε δηλαδή κλασική μουσική είναι αυτά που αγάπησε ο πολύς ο κόσμος. Αυτός δηλαδή με τα πολύ απλά αυτιά. Η Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν, ας πούμε, πάει να πει ότι είναι ένα αριστούργημα. Υπάρχουν όπερες πολύ διασήμων συνθετών, οι οποίες δεν μείνανε στην ιστορία. Άρα δεν αγαπήθηκαν από τον απλό κόσμο. Άρα είναι κριτήριο το τι ανταπόκριση θα έχει. Τελείως αξιοκρατικό από τον πολύ πολύ απλό κόσμο. Ναι. Και φανταστείτε παλιά αυτό που λέμε κλασική μουσική, όπως είναι ο Johann Strauss, ας πούμε. Δεν ήταν τότε η κλασική μουσική που λέμε. Δηλαδή ακούτε τώρα τα βάλς του Δουνάβεως και λέμε είναι κλασική μουσική. Α, ναι. Σε καμία περίπτωση. Ήταν η μουσική του λαού. Ήταν η μουσική για τους χορούς. Ήταν μουσικές οι οποίες τις συνέφερταν πρόχειρα για βραδιές. Ήταν μουσικές που γινόντουσαν για βασιλιάδες, για τους χορούς τους. Ήταν τελείως της εποχής. Ναι. Τώρα το θεωρούμε έτσι ένα μουσιακό είδος. Η εμπορική μουσική της εποχής, έτσι. Απλώς μιλάμε για την κεντρική Ευρώπη. Ευρώπη. Ναι, ακριβώς. Ναι, δηλαδή για μας ίσως είναι κάτι που έχουμε βάλει την ταμπέλα κλασικό, γιατί είναι λίγο πιο έξω από την κουλτούρα και την παράδοσή μας. Ναι, η κλασική μουσική βασικά λέγεται η μουσική της κλασικής εποχής, δηλαδή Μότσαρτ, Μπετόβεν, Χάιντν κτλ. Υπάρχουν όλα τα ρεύματα, όπως στη ζωγραφική, στην ποιήση κτλ. Αλλά αφορούν, για μένα η ταμπέλα είναι... μουσική που γεννήθηκε τότε, σε αυτήν την χώρα, ευδοκίμησε και επηρέασε άλλες χώρες, άλλα ρεύματα. Εμείς είμαστε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και στη μουσική, ναι, και στο φαγητό και στον πολιτισμό. Οπότε εξ αυτού, ακριβώς, στη Δύση ανήκουμε και στην Ανατολή. Εξίσου, και ενδεχομένως ίσως και λίγο περισσότερο. Μπορεί. Τώρα, ερώτηση πάνω σε αυτό. Οπότε... μία συμφωνική ορχήστρα θα ασχοληθεί μόνο με αυτή τη μουσική, μπορεί να εντάξει στο ρεπερτόριό της την δική μας παραδοσιακή μουσική ή εν πάση περιπτώσει μουσική που να έχει αναφορά σε μας, στην παράδοσή μας, η οποία εκ των πραγμάτων και αναγκαστικά μετά μας πάει σε μία άλλη ταμπέλα που λέγεται λαϊκή μουσική.
Δεν μας ενοχλεί καμία ταμπέλα. Υπάρχει αυτός ο συγκερασμός? Υπάρχει. Έχουμε κάνει και στο παρελθόν και τώρα. Οι συναυλίες μας ήταν τελείως διαφορετικές. Να φανταστείτε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου εμφανιστήκαμε στο παλατάκι, στο Παραθήνα Λος, σε αυτό το φεστιβάλ που κάνει η Καλαμαριά, συνοδεύοντας τον Γιώργο Καζαντζή με τους τραγουδιστές του. Ναι. Που σημαίνει ότι λειτουργήσαμε σε ένα συμφωνικό σύνολο, το οποίο συνόδευε με συμφωνικό τρόπο έναν καλλιτέχνη μιας άλλης μουσικής. Ενώ τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε σύγχρονη μουσική που έχει τις ρίζες της στην ευρωπαϊκή μουσική, ας πούμε. Όταν... Στο 2, 3 και 13 παίζαμε μέχρι και ανατολίτικα. Αυτό, να, γιατί εμένα που δεν είμαι μουσικός, έχω απορίες και μου έρχονται ερωτήσεις. Δηλαδή μπορούν να ενταχθούν τα όργανα αυτά, ναι, μπορεί τα να παραδοσιακά. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτός ο συγκερασμός. Ναι. Μπορεί να γίνει, ναι. Είχε παρουσιάσει πολλές φορές και η ορχήστρα κάτι, και μέχρι και σε συνδυασμό με το ρεμπέτικο, να φανταστείτε. Ροκ, τζαζ, τάγκο, όλα μπορούν. Οπότε δεν... Και όπου είναι δύσκολο να συγκερασίσει, είναι η βυζαντινή μουσική, γιατί η βυζαντινή τραγουδιέται με διαστήματα πιο μικρά από το ημιτόνιο που λέμε. Αν ξέρετε τι είναι το ντο, ρε, είναι δύο νότες που έχουν μια απόσταση. Ανάμεσα στο ντο και στο ρε έχει ένα μαύρο πλήκτρο, όσοι ξέρουν τα πιάνο. Αυτή η απόσταση λοιπόν του άσπρου με το μαύρο πλήκτρο είναι η μικρότερη που έχουμε εμείς. Ενώ η Βυζαντινή έχει πολύ μικρότερες υποδιαιρέσεις. Επομένως, πάνω σε αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο, αλλά και αυτό γίνεται, αν το φροντίσει κανείς. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, έτσι. Ναι, βεβαίως. Πες μας λίγο και για αυτό τη δράση που μου έλεγες πριν εκτός αέρα για το Flash Mob. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, είπαμε και εμείς να πρωτοτυπήσουμε και σε αυτό το τετράμινο να βάλουμε και αυτήν την δράση. Κάναμε μια κοινή παραγωγή με την Φιλαρμονική μαζί. Και σκοπός μας ήταν η TV 100, που ήταν συμπαραγωγός μας, να τραβήξει ένα φιλμάκι το οποίο να το έχουμε και να το χαιρόμαστε. Εμφανιστήκαμε από διάφορα σημεία, έτσι χωρίς να το ξέρει ο κόσμος, και συγκεντρωθήκαμε όλοι και κάναμε έτσι ένα όμορφο τρίλεπτο, το οποίο και φιλμογραφήθηκε. Και μετά συνεχίσαμε μια συναυλία 20 λεπτών, όπου ο κόσμος ερχόταν από κάθε πλευρά και χειροκροτούσε, χαιρόταν. Ήταν τα αναλόγια μας πάνω στο νερό σχεδόν. Πάνω στο νερό, πάνω στο θερμαϊκό εκπαιδευτικό. Αυτό είναι μία απόπειρα να έρθει κοντά η ορχήστρα, η φιλαρμονική, η συμφωνική. Ναι, στον κόσμο. Φυσικά. Να έρθει σε επαφή. Εκεί που περπατάει ο κόσμος, να βρεθεί κοντά του. Μετά θα φέρει και τον κόσμο κοντά της. Και θα φέρει, έτσι πάει αυτό, και τον κόσμο κοντά της. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει η άποψη αυτή, επικρατεί ακόμα η άποψη ότι κάποιος που δεν ακούει την κλασική μουσική με την, έτσι όπως την όρισες προηγουμένως, ναι, δεν θα τολμήσει ενδεχομένως να έρθει να ακούσει. Όχι, την, ναι, συμφωνική. Δηλαδή έχουμε προκαταλήψεις. Όχι, δεν είναι προκαταλήψεις αυτές. Είναι συνήθειες, ακούστε. Επειδή ακριβώς είπαμε πριν ότι είμαστε στο μετέχνιο Οδύσσης και Ανατολής, η παράδοσή μας δεν είχε τον Μπαχ, τον Μπετόβεν που έχουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, ας πούμε, έχουν σε κάθε χωριό μια όπερα. Αυτό από κάπου πηγάζει. Είναι η δική τους παράδοση. Ακριβώς. Όταν στο 1600 γεννιόταν η όπερα στην Ιταλία, εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Αντιστοίχως, αν έχετε ακούσει, τα Επτάνησα είναι πάρα πολύ συγγενή. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί εκεί δεν υπήρξε τουρκοκρατία. Και εξοικειωμένα τα αυτιά των... Εξού και η θρησκευή. Και το δόγμα είναι διαφορετικό. Όχι δόγμα, συγγνώμη. Οι εκκλησίες είναι πιο... τείνουν προς το καθολικισμό, ας πούμε, ο τρόπος που ψέλνουν, έχει ένα εκκλησιαστικό όργανο. Τα πάντα όλα είναι παράδοση. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν απολύτως, παρά μόνο, ξέρετε ποιον, το σχολείο. Το σχολείο θα πρέπει να μαθαίνει στα παιδιά όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλο... Και στη μουσική, και στη θρησκεία, και στο λόγο, και στη λογοτεχνία, και στη φιλοσοφία. Στα πάντα. Το σχολείο. Αν στο σχολείο μαθαίναμε
πόση σημασία έχει, πόσο διαπεραστική είναι η μουσική του Ραχμάνινοφ, ας πούμε, ή ανακαλύπταμε τον έρωτα που ακούγεται μέσα στον Τσαϊκόφσκι, τώρα δεν θα φοβόμασταν να ακούσουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Αυτό που λες είναι πολύ ωραίο. Τα βιβλία της μουσικής, δεν ξέρω αν έρχεσαι σε επαφή με παιδιά. Εντάξει, κάτι ξέρω. Τα βιβλία δεν μου λένε τίποτα. Θα έπρεπε να είναι πιο βιωματικά όλα αυτά. Αυτό, εκεί θα καταλήξουμε. Εμένα μου εντυπωσιάζουν τα βιβλία, τα σχολικά της μουσικής, γιατί όταν ήμουν εγώ μαθήτρια, ασφαλώς δεν υπήρχαν αντίστοιχα τέτοια βιβλία σε καμία περίπτωση. Έχουν ένα ενδιαφέρον, αν θεωρώ διδαχτεί σωστά το μάθημα, είναι ελκυστικά, αλλά συμφωνώ και εγώ ότι δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Ξέρετε, εγώ στο σχολείο μου τη μάθημα μουσικής έκανα. Εγώ ήμουνα μαθήτρια στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο δάσκαλός μας, ο Θόδωρος Μημίκος, ο αείμνηστος, κοινός μάλιστα δάσκαλος με το Γιώργο του Καζαντζή, το λέω γιατί το ανακάλυψα τελευταία, ναι. Κάναμε ορχήστρα, παρακαλώ. Αυτό ήταν το μάθημά μας. Εγώ έπαιζα πιάνο, είχαμε μεταλλόφωνα, είχαμε ξυλόφωνα, είχαμε κιθάρες, παίζαμε Θοδωράκι. Ήσασταν μουσική. Κάναμε και συναυλίες. Δεν είχαμε άλλο μάθημα. Ναι. Δεν χρειάζεται να γίνονται, ναι. Δεν υπάρχουν φιλολογίες. Mm-hmm. Μπορούμε να βοηθάμε το παιδί να διαβάζει εκτός σχολείου, αλλά στο μάθημα να ζει μέσα στη μουσική. Στην πράξη δηλαδή. Ακριβώς. Η μουσική στην και πράξη. Και επίσης αυτό θέλει να κάνει και η ορχήστρα. Με τις εκπαιδευτικές, τις συναυλίες. Μίλησε μας γι' αυτό. Πες μαζί, ναι. πώς έρχεται σε επαφή με τους νέους ανθρώπους. Καταρχήν με όλες τις ηλικίες. Έτσι, κάνουμε δοκιμές που μαζί οι υποψήφοι διδάκτορες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών εξηγούν στα παιδιά. Είχαμε μια συναυλία με νυχτά όργανα. Ξέρετε, τα νυχτά. Είναι αυτά που τσιμπάμε τη χορδή. Είναι παράδειγμα το μαντολίνο, είναι η άρπα, είναι το κανονάκι, είναι η κιθάρα. Ναι. Ναι. Έτσι. Τα άλλα είναι τα τοξωτά, δηλαδή τα έγχορδα που έχουμε με το τόξο, με το ψάρι. Ναι. Και κάναμε μια συναυλία αφιερωμένη σε αυτά τα όργανα. Ήταν δηλαδή τόσοι σολίστες και τα παιδιά ακούγαν αυτά τα όργανα, οπότε η υποψήφια διδάκτρου που εμψύχωνε τα παιδιά τους εξηγούσε από πού προέρχεται αυτό το όργανο, πώς ακούγεται και όλα αυτά. Τα παιδιά ακούγανε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια είχαμε και ένα πάντρεμα κανονάκι με ορχήστρα. Αυτό πώς σας φαίνεται. Μια σύνθεση που έπαιξε η αγαπητή μας Αναστασία Γρηγοριάδου, υπέροχο κανονάκι, σε μια σύνθεση που ενορχιστρώθηκε ειδικά για μας. Αυτό που λέγαμε πριν, πώς εντάσσετε ένα όργανο παραδοσιακό. Ναι. Είχε μέσα στοιχεία φλαμέγκο επίσης. Αραβικού τραγουδιού και φλαμέγκο. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή στην πράξη, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος. Ναι, και μπορούμε και σχεδιάζουμε και στο μέλλον ακόμα πιο διαδραστικούς. Δηλαδή με μικρότερα groups, ενδεχομένως που να μπορούν να μας αγγίξουν, να μας πλησιάσουν. Όχι απλώς να είναι στο κοινό δηλαδή. Η μουσική πώς μαθαίνεται, δηλαδή για να γίνει κάποιος μουσικός, επειδή έχω μια μικρή εμπειρία, πάει σε ένα οδείο, μελετά πάνω σε μια ύλη η οποία πρέπει να εξασκηθεί πάνω σε αυτήν και να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί ότι έχει τις δεξιότητες, τις τεχνικές και να πάει στην επόμενη βαθμίδα μετά, στην επόμενη τάξη. Αλλά αυτό είναι η μουσική, αυτό το πράγμα σε κάνει μουσικό. Είναι ικανό αυτό να κάνει κάποιον άνθρωπο να αγαπήσει τη μουσική, αυτός ο τρόπος? Όχι, αυτός είναι ένας τρόπος οργάνωσης των σπουδών. Όπου νομίζω ότι συγκεντρώνεται λίγο περισσότερο ο μαθητής, ότι έχει κάποιο στόχο να ξεκινήσει, έχει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μάθει, να ξεπεράσει, να ασκηθεί πάνω σε αυτά. Ναι, η μουσική χρειάζεται πραγματικά άσκηση. Όπως και όλα, έτσι, για να κάνει κανείς κρίκους στην ενόργανη γυμναστική, πρέπει να κάνει γύμναση πόσες ώρες την ημέρα. Να κάνει, τρώει αυτές τις θερμίδες κτλ. Οπότε η μουσική είναι και ένα σπόρο, επιτρέψτε μου. Ναι, αυτά πρέπει να υπάρχουν για μένα. Η οργανωμένη μάθηση, δηλαδή, όπως είναι το σχολείο, όπως είναι το πανεπιστήμιο, πάντα υπάρχει ένας κύκλος σπουδών. Σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι να υπάρχει ένας εμπνευσμένος και μεταδοτικός δάσκαλος. Έτσι, ο δάσκαλος. Και ένα παιδί το οποίο να πηγαίνει γιατί θέλει
Όχι γιατί του επί το επιβάλλουν. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πώς φτάνουμε στη θέληση. Η θέληση προηγείται ασφαλώς. Βεβαίως. Δεν πρέπει να το θέλουν οι γονείς. Υπάρχει ταλέντο. Το θέλει κάποια στιγμή, να σας πω, και αν το θέλουν ακόμη οι γονείς, το παιδί θα μάθει μουσική. Θα πάρει και ενδεχομένως και ένα δίπλωμα οργάνου. Και δεν θα το βλάψει και ποτέ όλο αυτό, έτσι. Απλά δεν θα προχωρήσει σε κάτι άλλο. Ναι. Ναι, εσείς ως μαθητές μάθατε μουσική επειδή ο δάσκαλος σας έκανε ορχήστρα. Γίνατε μουσική μιας ορχήστρας. Ναι, εγώ προσωπικά ξεκίνησα τη μουσική γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ναι, το αντιλαμβάνομαι και δεν θα το ρωτούσα αυτό ποτέ. Θέλω να πω όλη τάξη. Όλη τάξη, ναι. Όμως αυτό πρέπει για να μπορέσει να συμβεί, θεωρώ εγώ και φαντάζομαι ότι πρέπει να το κύριο συστατικό να είναι η χαρά, ναι, ναι, και η αγάπη. Όχι, ναι, κάποιο είδος, ας πούμε, πίεσης. Σίγουρα. Έτσι. Γι' αυτό και τα σχολεία θα μπορούσαν να έχουν άλλο τρόπο προσέγγισης της μουσικής από τα οδεία, μετά οι πανεπιστημιακές σχολές άλλο. Και οι αυτοδιδακτοί που θα μπορούσαν να πάνε σε ένα οδείο, ας πούμε, και αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο. Να πάει να μάθει κανείς, ξέρω εγώ, να τραγουδά ή να πάει να μάθει τζαζ, γιατί όλες οι κατευθύνσεις, σας εξηγώ, είναι σε μουσική. Σε ποια ηλικία μαθαίνετε η μουσική? Όπως όλα. Ό,τι κάνουμε από μωρά, το κατακτούμε πολύ γρήγορα, ενώ αν το ξεκινήσουμε στα 40, όπως και το δίπλωμα οδήγησης, ας πούμε. Φανταστείτε. τα παιδιά είναι σφουγγάρια και μαθαίνουν και, όπως ξέρετε, και 2 και 3 γλώσσες συγχρόνως. Οπότε με αυτή την έννοια είναι καλό. Αλλά όποιος θέλει, θα ξαναπώ το ρήμα θέλω, μπορεί να μάθει τα πάντα οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε να ακούσουμε Johann Sebastian Bach. Έτσι, δική σου επιλογή. Mm. Και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε, να αποχαιρετιστούμε με τον τρόπο που θέλεις εσύ. Είναι πολύ ελάχιστος χρόνος, Λίζα Ξανθοπούλου. Πες μας, τι να μας πεις, το όραμα της ορχήστρας. Τι θα κάνετε ως προσανατολισμός, κατεύθυνση δηλαδή, από εδώ και πέρα. Για τη νέα χρονιά. Συνεχίσουμε αυτές τις παραγωγές οι οποίες είναι για κάθε ακροατή, για κάθε άνθρωπο της πόλης μας και εκτός πόλης και τις γειτονικές, άμα θέλει, να έρθει να μας προσεγγίσει. Είτε θα είναι κλασική μουσική, είτε θα είναι πιο ελαφρά, είτε θα είναι κάποιο project που θα συνδέει διάφορες φορείς, είτε θα είναι κάτι που θα κρύβει μέσα χαρά, φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είμαστε για όλα μαζί, ναι, με το κοινό. Οπότε αντιλαμβάνουμε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Πώς θα είναι η ορχήστρα δίπλα στον... Ναι, δίπλα σε όλες τις ηλικίες. Mm. Στο δημότη. Στον κάτοικο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ναι. Και θέλουμε βέβαια να επεκταθούμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Ήδη κάναμε αρκετές συναυλίες εκτός Θεσσαλονίκης, σε φεστιβάλ και τα λοιπά. Σας εύχομαι να πάει πολύ καλά, να πάνε πολύ καλά και οι τρεις οι συναυλίες που έχετε τώρα μέχρι να κλείσει η χρονιά, και έτσι να είστε πάντα δημιουργικοί και να καταφέρετε να είστε κοντά στον κόσμο. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δηλαδή το ξαδερφάκι μας, είναι πάντα στη διάθεσή σας, έτσι. Εννοείται, η πόρτα είναι ανοιχτή και είστε ευπρόσδεκτοι. Σας ευχαριστούμε, κυρία, σήμερα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Περικλή Γλενταδάκη.